κίνηση που έκανε η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, Γιάννη Γαλανούλη έχει φέρει μια εικόνα που αυτή η εικόνα, σήμερα μέρα που είναι, έχει συγκεκριμένο προορισμό. Δεν θα ήθελα να το πω εγώ, κύριε Ταουξή, γιατί πραγματικά με συγκίνησε η κίνησή σας όταν η Γιώτα Κυπουρού το πρωί στην σύσκεψη μου είπε πως κάπου θέλετε να στείλετε κάτι. Εμείς σε μια εποχή δύσκολη, κρίσης, απουσίας ιδανικών οραμάτων και αρχών, συγκινηθήκαμε που διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι μια 14χρονη ροδίτισσα, μαθήτρια, μπήκε μέσα στις φλόγες ενός σπιτιού που είχε πάρει φωτιά και κεγότανε και έσωσε τρία μικρά παιδάκια. Αυτό είναι το κορίτσι. Επειδή σήμερα πάσχουμε από πρότυπα. Μπράβο, κύριε Ταουξή. Και πρότυπο δεν μπορεί να είναι η κάθε κυρία Τελίτσες Μπιπ ή ο κάθε κύριος το ίδιο. Για μένα που μεγαλώνω παιδιά και που θα ήθελα τα δικά μου τα παιδιά αυτές τις αρχές και αυτά τα πρότυπα να έχουν και υποθέτω ολονών τα παιδιά και τα δικά σας και των τηλεθεατών, και αυτό είναι πράξη αυτοθυσίας της μικρής Βαρβάρας. Έτσι εμείς αποφασίσαμε σε τηλεφωνικό χρόνο και αγοράσαμε αυτή την ασημένια εικόνα και θα την στείλουμε ώστε το κλιμάκιό μας της Ρόδου, ο Αχιλλέας ο Δασκαλάκης, η Μαρία Κρικοπούλου και οι άλλοι συνάδελφοι από το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου να απονείμουν μέσα στο Δικηγορικό Σύλλογο στην μικρή Βαρβάρα αυτή την εικόνα μαζί με τις ευχές μας, την αγάπη μας, και ελπίζω ότι αυτή η ασήμαντη προσφορά, που είναι περισσότερο συμβολική, θα έχει μιμητές. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε καθημερινά για δεκάδες περιπτώσεις που τιμούν, απονέμουν πλακέτες από νομές από εδώ. Μην κάνετε, σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη, δεν κάνα παίρνουμε τέτοιες αμαρτίες. Αφήστε να πάει εκεί. Περιμένω και η επίσημη πολιτεία να καλέσει τη μικρή Βαρβάρα και να την βραβεύσει. Μπράβο. Να είναι καλά το κορίτσι και να πάει καλά στη ζωή του. Ήθελα να το πούμε τώρα στη ροή της εκπομπής, γιατί είναι ωραίο να τιμάμε καθώς πρέπει αυτό το κορίτσι, αφού εσείς κάνατε αυτή την όμορφη κίνηση. Και Γιώτα μου, τώρα να δούμε τη συνέντευξη με τον αδελφό.